συγχαρώ τις εκδόσεις Gutenberg για τη σπουδαία αυτή έκδοση των απομνημονευμάτων και την ποίηση του Παύλου Νερούδα. Με τίτλο λοιπόν «Τη ζωή μου ομολογώ την έζησα» και ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κεντρωτή, τον Γιώργο Κεντρωτή, για την εξαιρετική του μετάφραση. Είναι η δεύτερη φορά που συναντιόμαστε, η πρώτη φορά ήταν στον Bertolt Brecht. Πάλι μια πολύ σημαντική συνάντηση. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό αποτελεί όχι μόνο τη μαρτυρία μιας συγκλονιστικής ζωής γεμάτη ποίηση, έρωτα και αγώνα για έναν καλύτερο και ειρηνικό κόσμο, αλλά κυρίως μια συγκλονιστική τοιχογραφία του 20ου αιώνα μέσα από την ιδιαίτερα ευαίσθητη και δυσδυτική ματιά του χιλιανού ποιητή. Η αφήγησή του είναι γεμάτη δυνατά στιγμιότυπα από δυνατά στιγμιότυπα, συναντήσεις, γεγονότα, ποιητικούς στοχασμούς. Διαβάζοντας, ακολουθούμε με αμύωτο ενδιαφέρον την πορεία του από παιδί μιας βροχερής επαρχίας του χιλιανικού νότου που δεν γνώρισε ποτέ τη μητέρα του αφού εκείνη πέθανε μόλις 2 μήνες μετά τη γέννησή του, μέχρι την παγκόσμια αναγνώριση και την καταξίωσή του ως το μεγαλύτερο ποιητή της πατρίδας του και ενός από τους σημαντικότερους στον κόσμο. Τη ζωή του από τα δύσκολα μα χαρούμενα παιδικά χρόνια, το πρώτο ξύπνημα του έρωτα μέχρι τα ταξίδια του στα πέρατα του κόσμου, τα βραβεία Στάλιν και Νόμπελ, την κυβέρνηση Αλιέντε και το πραξικόπημα του Πινοσέτ εναντίον της. Το έργο του και η μοίρα του δέθηκαν άρρηκτα με τις τύχες της χώρας του, με τη φύση και την ιστορία της Χιλής αλλά και όλης της Λατινικής Αμερικής. Όποιος, λέει ο ποιητής, όποιος δεν γνωρίζει το χιλιάνικο δάσος, δεν γνωρίζει τον πλανήτη Γη. Από εκείνη τη γη, από εκείνα τα χώματα, από εκείνη τη λάσπη, από εκείνη εκεί τη σιωπή βγήκα εγώ και βγήκα για να περπατήσω τον κόσμο και να τον τραγουδήσω. Ο Νερούδα συμπορεύτηκε και έκτισε δεσμούς με συντρόφους του, ποιητές και αγωνιστές, αγάπησε και αγαπήθηκε. Βρέθηκε αντιμέτωπος με ορκισμένους εχθρούς, συντηρητικές και αντιδραστικές δυνάμεις, αλλά και με τις δικές του αντιφάσεις, τα δικά του φαντάσματα. Ταξίδεψε σε Ανατολή και Δύση ως πρόξενος της Χιλής, ως επαναστάτης ποιητής αλλά και ως διοκόμενος φυγάς εξόριστος. Είναι συγκλονιστική τρυφερότητα η εκτίμηση και ο θαυμασμός με τον οποίο μιλά για τον αγαπημένο του φίλο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, αλλά και τον Μικέλ Ερνάντεθ, Ισπανό ποιητή που εχμαλώτησε, βασάνισε και δολοφόνησε το φραγκικό καθεστώς. Άλλωστε ο ισπανικός εμφύλος και η αγάπη του για τη δημοκρατική Ισπανία σημάδεψαν βαθιά και τον ίδιο. Η αφήγηση του βιβλίου κλείνει με έναν σύντομο αποχαιρετισμό που προς το τέλος γράφει: «Η ζωή είναι φτιαγμένη από τις μυστηριώδεις ουσίες της νύχτας που πεθαίνει και της αυγής που γεννιέται. Και σε σας μαζί με κάθε απάντηση που μόλις πήρατε, ας γεννιέται και μια νέα ερώτηση. Ας πάμε να βρούμε λοιπόν το αύριο, κυρίες και κύριοι, το μυστήριο του αύριο». Πιστεύω πως αυτό το μυστήριο του αύριο, η κοινή τους πίστη στη δύναμη της τέχνης και τη συμπόρευσή της με τους αγώνες, τις αγωνίες των λαών τους, του χιλιάνικου και του ελληνικού, η αίσθηση χρέους που είχαν απέναντι στην ιστορική μνήμη και ο διακαής τους πόθος για ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη είναι που οδήγησαν στην καλλιτεχνική συνάντηση του Νερούδα με τον Μίκη. Στην παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του μεγάλου χιλιανού ποιητή, δική μου μικρή συνεισφορά, εκτός από το να προτείνω το βιβλίο που αναφέρεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή και σε χώρες και προσωπικότητες που γνώρισε ο Νερούδα, είναι να καταθέσω τη μαρτυρία από τη γνωριμία μου με τον μεγάλο χιλιανό ποιητή, που δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι τυχερή που ο δρόμος μου με έφερε να γνωρίσω από κοντά τη μεγάλη αυτή πνευματική προσωπικότητα. Βρισκόμαστε το 1972 στην Ελλάδα, δικτατορία, εμείς ήδη αυτοεξόριστοι στο εξωτερικό και από το 67 και από το 70 και ο Μίκης μετά από 3 χρόνια φυλακίσεις και εξορίες στην ίδια την πατρίδα του. Οι αγώνες, θυμίζω, την εποχή εκείνη στο εξωτερικό χαρακτηρίζονταν από τα κινήματα ειρήνης, τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα με την πάνδημη συμμετοχή φοιτητών και νεολαίας μετά μάλιστα την εξέγερση των νέων στο Παρίσι το Μάη του 68. Το 72 είναι η εποχή του Αλιέντε στη Χιλή, ο οποίος προσπαθούσε για βαθιές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και όχι μόνο για τη Χιλή, αφού ο Αλιέντε είναι και ο πρώτος μαρξιστής πρόεδρος που βγαίνει με εκλογές.
Παράλληλα γίνεται μια πολιτισμική κοσμογονία στη Χιλή. Εκδόσεις βιβλίων, μουσικά συγκροτήματα, θέατρο, ανασύρονται στοιχεία από την ιθαγενική τους παράδοση, συμμετέχουν οι πάντες σε αυτό το κλίμα το οποίο μεταδίδεται λίγο πολύ σε όλη τη Λατινική Αμερική. Πολλοί από εσάς θα θυμούνται ίσως τον Βίκτορ Χάρα, σπουδαίος μουσικός και συνθέτης και ποιητής που δολοφονήθηκε μετά από τη δικτατορία του Πινοσέτ, ή τη φίλη μου Αργεντινή μεγάλη τραγουδίστρια Μερσέντε Σόσα που πρωταγωνιστούσαν στο χώρο του τραγουδιού. Τότε είναι που Αλιέντε προσκαλεί τον Μίκη ως εκπρόσωπο της ελληνικής αντίστασης να τον επισκεφτεί στο Σαντιάγο. Στο τέλος της συνάντησης του προσφέρει τον τόμο, τον ποιητικό τόμο, έτσι τη μεγάλη αυτή σύνθεση «Κάντο Χενεράλ» του Νερούδα, μία βίβλο των λαών της Λατινικής Αμερικής, με την προτροπή να μελοποιήσει ποίηματά του. Εδώ βέβαια σημειώνω ότι είχε εκδοθεί από το Γκούτενμπεργκ το «Κάντο Χενεράλ» σε ελληνική μετάφραση της γνωστής όλους μας Δανάη Στρατηγοπούλου. Ο Μίκης λοιπόν συνεπαρμένος γυρίζει από το Σαντιάγο, γοητευμένος στο Παρίσι και αρχίζει να συνθέτει, θυμάμαι, μουσική αμέσως. Ο Πέτρος ο Πανδής και εγώ είμαστε μάρτυρες της έμπνευσής του και της βήμα-βήμα διαδικασίας, δημιουργικής διαδικασίας του έργου. Στις πρόβες είναι παρόν και ο Νερούδα, ο οποίος εκείνη την εποχή είναι πρέσβης της Χιλής στο Παρίσι. Ο Νερούντα υποδεικνύει στο Μίκη τα μέρη, τα ποίηματα που θέλει να μελοποιηθούν, ώστε να θεωρείται και το μουσικό έργο ολοκληρωμένο και νοηματικά. Σε εμάς τους ερμηνευτές υποδεικνύει με ευγένεια την προσφορά της γλώσσας, ήταν ο δάσκαλός μας, την προφορά της γλώσσας. Ο Νερούντα στις τότε συναντήσεις μας ήταν συγκινημένος που άκουγε μελοποιημένο το έργο του από έναν Έλληνα συνθέτη και ερμηνευμένο στη γλώσσα του από Έλληνες. Ήταν ο πρώτος ακροατής του. Δεν μπορούσε να το φανταστεί και είχε ακούσει μόνο το πρώτο μέρος και αυτό σε πρόβες και όχι όλο το έργο στην τελείωσή του που έγινε αργότερα όταν έχει φύγει πια. Ο Πάμπλο Νερούδα, θυμάμαι, ήταν ένας γλυκός άνθρωπος, απλός, αλλά που σου προκαλούσε το θαυμασμό και το σεβασμό. Η απλή, αυθόρμητη, φιλική προσέγγιση του δεν αφαιρούσε τίποτα από το μύθο του. Μην ξεχνάμε, ήταν και είναι ένας από τους περισσότερο διαβασμένους σε όλο τον κόσμο ποιητές, τόσο για τα μοναδικά ερωτικά του ποίηματα, όσο και για κάθε ποίημα του. Ο κύριος Κεντρωτής ξέρει, και ιδιαίτερα βέβαια για το «Κάντο Χενεράλ». Το «Κάντο», θυμάμαι, προγραμματιζόταν να παρουσιαστεί στη Χιλή με την παρουσία του Αλιέντε και με την απαγγελία του ίδιου του ποιητή. Δυστυχώς μας πρόλαβε η αιματηρή Χούντα, του δικτάτορα Πινοσέτ, με τη δολοφονία του Αλιέντε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 11 Σεπτεμβρίου του 1973 και το μυστηριώδη μέχρι σήμερα θάνατο του Νερούδα 12 μέρες αργότερα στις 23 Σεπτεμβρίου. Αυτό μας βρήκε στο Μεξικό. Στο πρόγραμμα λοιπόν καθίσαμε 10 μέρες εκεί και προσπαθήσαμε να κάνουμε μια μεγάλη συναυλία στο πολύ μεγάλο θέατρο Teatro de las Bellas Artes και δώσαμε τα πρώτα αποσπάσματα από το «Κάντο Χενεράλ» αλλά και τραγούδια ελληνικά του Μίκη. Και το αφιερώσαμε αυτή τη συναυλία στα πρώτα θύματα του πραξικοπήματος στη Χιλή. Μετά 3 χρόνια περίπου, στην πρώτη συναυλία του «Κάντο» στην ελεύθερη πια Ελλάδα, αφιερώσαμε το έργο στο δοκιμαζόμενο τότε από τη Χούντα του Πινοσέτ, λαό της Χιλής. Ενώ ο ίδιος ο Αλιέντε, δορίζοντας τον τόμο και προτρέποντας τον Μίκη να τα μελοποιήσει, ήθελε να τα αφιερώσει στους αγωνιστές Έλληνες ενάντια στη δικτατορία. Και ήρθε η σειρά μας που εμείς πια στην Ελλάδα το αφιερώσαμε. Ωστόσο, το έργο παρουσιάστηκε σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής με συμμετοχή χιλιάδων κόσμων και στην Ευρώπη, ξεκινώντας από το Παρίσι. Σήμερα το «Κάντο» είναι ένα έργο καταλόγου, όπως λέμε στη μουσική, παρουσιάζεται συχνά σε μουσικές σκηνές όλο τον κόσμο με διαφορετικές ορχήστρες και ερμηνευτές. Έχει παιχτεί μέχρι σήμερα, φανταστείτε, σε 39 χώρες. Οι παλαιότεροι το ακούν με συγκίνηση και οι νεότεροι ανακαλύπτουν έναν άλλο Θοδωράκη. Ο Θοδωράκης είναι ο μόνος εξ όσων γνωρίζω που έχει μελοποιήσει τόσους πολλούς ποιητές στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση και κυρίως βεβαίως Έλληνες ποιητές. Η μελοποίηση του «Κάντο Χενεράλ» όμως του προσέδωσε μια παγκοσμιότητα γιατί είναι ένα έργο που εκτιμήθηκε ιδιαιτέρως από τους μουσικοκριτικούς οι οποίοι τονίζουν τη μοναδικότητά του. Ένα έργο πολυσύνθετο, πολυφωνικό,
πολυρυθμικό, με ευτυχή μίξη ρυθμών της Λατινικής Αμερικής αλλά και της ελληνικής λαϊκής παράδοσης. Νιώθω πράγματι πολύ περήφανη που μπορέσαμε μαζί με τον Μίκη και τον Πέτρο Πανδύ να ταξιδέψουμε τον ποιητικό λόγο του Παύλου Νερίντα σε όλο τον κόσμο και μάλιστα στη γλώσσα του. Να διαβάσετε όλη την αυτοβιογραφία του Νερούδα, τα ποίηματά του και να ακούτε μαζί και το Κάντο Χενεράλ. Είναι μια σπουδαία παρακαταθήκη. Θα ήθελα να τελειώσω με ένα ποίημα, το Βόια Βιβύρ, που έγραψε ο Νερούδα το 1949 σε μετάφραση της Δανάης Στρατηγοπούλου. «Εγώ θα ζήσω. Εγώ δεν θα πεθάνω. Τώρα, τούτη τη μέρα, τη γεμάτη ηφαίστεια, κοινώ για τα πλήθη, για τη ζωή. Σήμερα που οι πιστολάδες σεριανίζουν με τη δυτική κουλτούρα υπομάλης, με τα χέρια που σκοτώνουν στην Ισπανία και τις κρεμάλες που αιωρούνται στην Αθήνα και την ατιμία που κυβερνάει στη Χιλή, θα μείνω εδώ με λέξεις και λαούς και δρόμους που με προσμένουν ξανά και που χτυπούν με χέρια έναστρα την πόρτα μου».